Αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο επιβολής προστήμων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Συμμεδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης. Όπως είπε, το νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, θα προβλέπει την επιβολή ενός προστήμου βάσης, το οποίο θα αυξάνεται στη συνέχεια με βάση τα οικονομικά στοιχεία του παραβάτη, που θα αντλούνται μέσω του συστήματος τάξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλουμε να χτυπήσουμε τη λογική του έχω χρήματα, πληρώνω και παρανομώ, εξήγησε ο κύριος Πύρτζης. Ανακοίνωσε επίσης ότι στο νέο κώδικα θα υπάρχουν παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς που θα αντιμετωπίζονται μόνο με διοικητικές κυρώσεις, όπως είναι οι αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος. Μεταξύ των παραβάσεων αυτών, προσδιορίσε την ομιλία των οδηγών στο κινητό τηλέφωνο, τη ρήψη του τσιγάρου από το παράθυρο του αυτοκινήτου αλλά και τη στάθμευση του οχήματος σε διάβαση αναπήρων. Μετά τις δύο αφαιρέσεις της άδειας και του διπλώματος, που θα διαρκεί 1 με 2 μήνες, ο οδηγός θα πρέπει να ξαναδίνει εξετάσεις. Όπως ανέφερε, θα υπάρχει κατηγοριοποίηση των προστήμων σε μικρής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Ανακοίνωσε επίσης ότι με το νέο κώδικα θα αυξηθούν τα όρια ταχύτητας, ενώ θα καθιερωθούν ρυθμίσεις, κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σήματα για τα ποδήλατα. Ακόμα θα προβλέπονται ηλεκτρονικά συστήματα για την έκδοση πινακίδων και διπλωμάτων για να σπάσουν τα κυκλώματα που λειτουργούν σε αυτόν τον τομέα με τα φορτηγά. Αναφερόμενο στην νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο για το θέμα των ταξί και των ηλεκτρονικών πλατφορμών, διερωτήθηκε αν οι έδρες της BIT και των άλλων πλατφορμών βρίσκονται στην Ελλάδα. Κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που έσπευσαν να τις υποστηρίξουν, όπως είπε, να δώσουν σχετικά στοιχεία. Ο κύριος Πύρτζης υπογράμμισε ότι η πολιτεία δεν θέλει να καταργήσει τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Θέλει όμως να βάλει τάξη ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Θα παρουσιαστεί, πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα και θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μαζί με τους πολίτες ένα νέο κοινωνικό κώδικα αξιών και ένα νέο κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, που σημαίνει στην πράξη τι? Σημαίνει στην πράξη ότι υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες δεν θα έχουν πρόστιμο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι παραβάσεις αυτές δεν είναι θέμα τιμωρητικό να πληρώνει κανείς πρόστιμο. Αλλά είναι έχουν θέμα να παιδείας, κάνουν οδηγικής παιδείας. Με την παιδεία μας, έχουν να κάνουν με την κοινωνική συμπεριφορά μας, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη συχνότητα των ατυχημάτων που μπορούν να προκληθούν. Θα έχουν διοικητική ποινή όμως, έτσι? Θα έχουν την πρώτη φορά αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας. Αφάνεται σε τι παραβάσεις? Αλλά για 2 μήνες, θα σας πω. Και τη δεύτερη φορά θα έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και στη συνέχεια θα καλείται κάποιος να ξαναδώσει για να αποκτήσει την άδεια οδήγηση. Να ξαναδώσει εξετάσεις για άδεια οδήγηση. Ναι. Δηλαδή, αν το αφαιρεθεί δύο φορές. Το δίπλωμα. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουμε, και όταν λέω όλοι, εννοούμε όλοι. Και εγώ και εσείς και όλοι. Ότι υπάρχουν πραγματικά συμπεριφορές, κακές συνήθειες που σαν κοινωνία πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει αμοιβαία και από το κράτος, που πρέπει να έχει το απαραίτητο πλαίσιο, τις απαραίτητες υποδομές και από τους πολίτες. Ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις, κύριε Υπουργέ, που μπορούν να ισχύσουν διοικητικά πρόστιμα και όχι οικονομικά? Μερικά παραδείγματα. Το να παρκάρουμε πάνω σε διαβάσεις για τα άτομα με ειδικά κινητικά προβλήματα, υπάρχει θέμα. Το να πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας και να ρίχνουμε έξω το τσιγάρο, το λέω επειδή είμαι βαρύς καπνιστής, και μπορεί να το κάνω και εγώ πολλές φορές, και να καίμε τον άνθρωπο που είναι πάνω στη μοτοσυκλέτα ή τον άνθρωπο που είναι στο πίσω αυτοκίνητο, είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Δηλαδή αυτές οι αντικοινωνικές συμπεριφορές που περιγράφετε θα έχουν την μηδενική αποτύπωση του προστίμου, ας πούμε, αλλά το διοικητικό θα είναι η αφαίρεση διπλώματος. Επί της ουσίας, ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις που λέτε. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα πρόστιμα, γιατί μέχρι τώρα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για κάθε παράβαση είχε ένα δικό του πρόστιμο. Άρα τα κατηγοριοποιούμε. Έχουμε τρεις κατηγορίες μικρής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας και έχουμε δύο πρόσθετες κατηγορίες που είναι αντικοινωνικής συμπεριφοράς και συχνής πρόκλησης ατυχημάτων.